Δεν βγάζει νόημα να μην πάρεις όλα τα ρίσκα τα οποία μπορείς τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αφήσεις για να το κάνεις πιο μετά και να το κάνεις overthink και overthink και overthink. Τώρα πρέπει να πάρεις όλα τα ρίσκα, τώρα που είσαι νέος, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Οπότε είναι η πιο productive παραγωγική ηλικία για να χτίσεις κάτι το οποίο αύριο μεθαύριο θα μπορεί να σου δώσει πολλαπλάσια από ό,τι σου παίρνει. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρης και έχω μαζί μου τον Άλεξ. Καλησπέρα. Δεν έχουμε σήμερα μαζί μας τον Δημήτρη, όπως πολλοί που μας παρακολουθείτε μπορεί να περιμένατε. Για λόγους υγείας προφανώς, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλά σήμερα δεν έχουμε έναν, έχουμε δύο καλεσμένους. Οι καλεσμένοι μας λοιπόν είναι ο Μάριος και ο Αντώνης και είναι συνιδρυτές της startup Finloop, μία πολύ καινοτόμα για τα ελληνικά δεδομένα startup, την οποία θα μας την παρουσιάσουν κιόλας οι δύο καλεσμένοι μας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν να συστηθείτε στον κόσμο. Συστηθείτε πρώτα σαν Finloop και πάμε μετά και στο πιο ατομικό. Αλλά να γνωρίσει ο κόσμος ποια είναι αυτή η startup Finloop, η οποία πραγματικά είναι πολύ καινοτόμα. Τέλεια. Η Finloop είναι η πρώτη buy now, pay later εταιρεία στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε πολύ απλά, ότι μπορεί ένας καταναλωτής να αγοράσει τα προϊόντα που χρειάζεται ή τις υπηρεσίες με άτοκες δόσεις, χωρίς να έχει πιστωτική κάρτα και χωρίς να παίρνει κάποιο δάνειο από τράπεζα. Προκειμένου να το ενεργοποιήσουμε αυτό, έχουμε αναπτύξει τους δικούς μας αλγόριθμους και τεχνολογίες για να αξιολογούμε το χρήστη και να αποφασίζουμε αν είναι φερέγγιος ή όχι για να πάρει αυτό το πλάνο δόσεων. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε καμία επιβάρυνση για το χρήστη. Καθαρά σπάμε το κόστος σε 4 άτοκες δόσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά μου δημιουργεί και την απορία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση για το χρήστη, εσείς πώς βγάζετε χρήματα από αυτό? Ωραία ερώτηση αυτή. Το business model μας είναι πολύ καθαρό. Πληρωνόμαστε μόνο από τον έμπορο. Γιατί φέρνουμε πολύ μεγάλη αξία στον έμπορο κατευθείαν. Κάποια βασικά ωφέλη είναι η αύξηση του μέσου καλαθιού. Εκεί που κάποιος θα αγοράζει 200 ευρώ, τώρα μπορεί να αγοράσει 300 ή 400. Μεγαλύτερο conversion rate και μεγαλύτερο loyalty των πελατών. Έρχονται δηλαδή και ξέρουν ότι μπορούν να αγοράσουν και με έναν ακόμα τρόπο. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τον χρεώνουμε μόνο ένα ποσοστό επί του καλαθιού. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει συνδρομή, δεν πληρώνει upfront κόστη, δεν πληρώνει οποιαδήποτε μορφής άλλο κόστος και άλλη επιβάρυνση. Μόνο όταν βγάζει λεφτά μας δίνει και εμάς ένα κομμάτι. Και εννοείται αναφέρεστε σε προϊόντα τα οποία για παράδειγμα μπορεί να αγοράσει κάποιος ένα αμάξι ή είναι και μια μπλούζα, κάτι πιο καθημερινό? Όχι, είναι κατά βάση πιο καθημερινά πράγματα τα οποία εμείς εξυπηρετούμε και μικρότερα μέσα καλάθια, να το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, έχουμε πελάτες όπως είναι στο fashion η Funky Buddha. Και λίγο πιο ειδικό fashion, ας πούμε τα Admiral Sports Shops που έχουν gear για αθλητικά προϊόντα. Αλλά και λίγο πιο high value items, πάλι στην ίδια κατηγορία, στα αθλητικά είδη, όπως για παράδειγμα το Gear Up. Μπορείς να πάρεις, όργανα γυμναστικής για το σπίτι σου, για το γυμναστήριό σου, για το οτιδήποτε θες. Οπότε κάνουμε focus σε εμπόρους που originally, traditionally, οι τράπεζες δεν έχουν εξυπηρετήσει. Και ήταν μέχρι σήμερα, δεν είχαν αυτόν τον τρόπο πληρωμής και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον πελάτη τους που πλέον έχει αυξημένες απαιτήσεις στις εναλλακτικές που απαιτεί από το εμπόριο και από υπηρεσίες όπως οι δικές μας. Η λογική εδώ είναι ότι επειδή δημιουργούμε ένα οικοσύστημα, έχουμε δηλαδή από τη μία μεριά εμπόρους και από την άλλη μεριά καταναλωτές, θέλουμε να έχουμε αρκετούς εμπόρους με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι με τη Finloop μπορώ να έρθω και να αγοράσω και τα ρούχα μου, να αγοράσω την ηλεκτρονική συσκευή, να πάρω μια υπηρεσία που χρειάζομαι, να καλύψω το σύνολο των αναγκών που έχω. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό και βάζουμε συνεχώς και άλλους και άλλους εμπόρους για να μπορούμε να ικανοποιούμε τους καταναλωτές μας. Οπότε η βάση των καταναλωτών είναι ουσιαστικά μέσα από μια πλατφόρμα στην οποία εγγράφονται και από εκεί και πέρα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία της Finloop. Ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έχουμε τα εξής μοντέλα. Το ένα είναι ότι μπορεί ο χρήστης κατευθείαν στον έμπορο να μας δει, να μας επιλέξει στο checkout και να ακολουθήσει μια πολύ σύντομη διαδικασία προκειμένου να αγοράσει μέσω της Finloop. Επομένως, δεν χρειάζεται να τον έχουμε δει ποτέ ξανά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όφελος και για τον έμπορο και για τον καταναλωτή.
Όμως, παράλληλα, αυτό που δημιουργούμε τώρα είναι και την λειτουργικότητα που ο καταναλωτής έρχεται σε εμάς, δημιουργεί account και μετά μπορούμε πολύ εύκολα με ένα one-click checkout να το συνδέσουμε με τους εμπόρους και να αγοράσει κατευθείαν. Γιατί έχει ήδη κάνει την αξιολόγηση και πιθανόν έχει βάλει και ήδη το payment instrument που λέμε, δηλαδή τη χρεωστική κάρτα αυτή τη στιγμή, με την οποία πληρώνει τις δόσεις. Έχει ενδιαφέρον γιατί στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αρκετά χρόνια, π.χ. με το Klarna, που ναι. ξέρω. Αλλά στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν υπήρχε. Οπότε το κάνατε εσείς και είναι πολύ καλό αυτό. Μια πορεία που μου δημιουργήθηκε πρόσφατα είναι πώς και αν σας έχει επηρεάσει η εφαρμογή του Buy Now Pay Later από την Apple, από το Apple Pay. Είναι κάτι που βασικά πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Για το πρώτο κομμάτι που είπες, το ότι δηλαδή το Buy Now Pay Later υπήρχε στο εξωτερικό και δεν υπήρχε στην Ελλάδα, ένας από τους βασικούς λόγους που το φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα είναι ακριβώς γιατί αναπτύξαμε τους δικούς μας αλγορίθμους αξιολόγησης των χρηστών. Και για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε το Open Banking ή αλλιώς την ανοιχτή τραπεζική. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης πολύ εύκολα μπορεί να δώσει μια συγκατάθεση και εμείς να έχουμε πρόσβαση στα τραπεζικά του δεδομένα, να κάνουμε κατευθείαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια αξιολόγηση και να δούμε ότι όντως είναι σε θέση να αποπληρώσει και ότι γενικότερα έχει συνεπή συμπεριφορά. Οπότε, όταν έρθει η ώρα της δόσης, όντως αυτή η δόση θα πληρωθεί και δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Αυτό ήταν και ο λόγος που το φέραμε πρώτοι. Okay. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ για το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, για το Pay Later ουσιαστικά που έχει φέρει η Apple. Αρχικά βλέπουμε αυτή την κίνηση να έρχεται αρκετό καιρό τώρα. Είχε κάνει κάποιες κινήσεις, είχαμε δει κάποια positions τα οποία έχει ανοίξει πιο παλιά, κάνα χρόνο πιο πριν. Και μετά το επόμενο βήμα το οποίο έκανε, που ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμάς, ήταν ότι εξαγόρασε μια εταιρεία η οποία λέγεται. Credit Kudos, σωστά. Η οποία τι είναι? Είναι ένα Credit Reference Agency. Τι σημαίνει αυτό? Ένας οργανισμός στην Αγγλία, όπου πηγαίνει ένας καταναλωτής και μπορεί να ζητήσει από αυτόν τον οργανισμό ποιο είναι το credit score του. Το credit score του, σαν έννοια, το παρκάρω λίγο, να το εξηγήσουμε λίγο πιο μετά τι είναι, γιατί δεν το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά λοιπόν έκανε την εξαγορά αυτής της εταιρείας, η οποία αξιοποιεί κατά βάση αυτό το οποίο έχουμε χτίσει και εμείς στην Ελλάδα για να κάνουμε αξιολόγηση του χρήστη. Και ποιο είναι αυτό? Το Open Banking. Οπότε είδαμε αυτή την κίνηση, ότι είχε ξεκινήσει να κάνει hire κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και τη δεύτερη κίνηση, την οποία εξαγόρασε ουσιαστικά την Credit Kudos. Και αυτά τα γεγονότα ουσιαστικά, που έφερε πλέον και το Pay Later προϊόν, νομίζω ότι κάνουν ένα τρομερό validation για την αγορά και θα την φέρουν ακόμα πιο hyped, ακόμα πιο μεγάλη από όσο ήδη είναι. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι μας απειλεί πολύ άμεσα στο άμεσο μέλλον μας, γιατί όπως γνωρίζετε η Apple το ξεκίνησε αυτό να το φέρνει στην Αμερική, μετά θα το φέρει στην Αγγλία και από εκεί και πέρα για τις δικές μας γεωγραφικές περιοχές που κάνουμε focus, πιστεύουμε ότι θα έρθει πολύ πιο μετά. Που σημαίνει ότι και εμείς θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν πιο μεγάλο παίχτη, ο οποίος θα έρθει στην αγορά και γενικότερα θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Κάτι το οποίο επίσης θα το αναφέρουμε κιόλας. Εμείς αξιοποιούμε και άλλα δεδομένα εκτός από το Open Banking, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, τα οποία έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του καταναλωτή όταν αυτός είναι ήδη γεγραμμένος στον έμπορο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται ένας καταναλωτής σήμερα, εγγράφεται. Και μέχρι ένα διάστημα, ένα χρόνο πιο μπροστά, θα κάνει κάποιες συναλλαγές. Αν πάμε εμείς σε αυτό το σημείο στη στιγμή που κάνει την αγορά και θέλει να επιλέξει Buy Now Pay Later, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα δεδομένα συναλλαγών που έχει κάνει στον ίδιο έμπορο, συγγνώμη, και να κάνουμε ακόμα καλύτερη ανάλυση του πελάτη και κατ' επέκταση πιο ανταγωνιστική τοποθέτηση ως προς τον έμπορο που εμείς παίρνουμε τα έσοδά μας. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας αυτό, ότι θέλουμε να αξιοποιούμε κάθε πηγή δεδομένων που είναι διαθέσιμη. Γι' αυτό και η ομάδα και η εταιρεία είναι πολύ research-oriented. Έχουμε ένα πολύ strong data science team που πάντα δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα και με πιο αποδοτικό τρόπο για να μειώνουμε το ρίσκο αυτών των συναλλαγών και να φέρνουμε αξία σε όλο το οικοσύστημα που δημιουργούμε και στους εμπόρους και στους καταναλωτές. Οπότε ουσιαστικά ο έμπορος παίρνει αξία με πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι διευκολύνει τους καταναλωτές να πληρώσουν. Ο δεύτερος είναι ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να είναι κακοπληρωτής ο καταναλωτής, γιατί ελέγχεται με βάση τη συμπεριφορά του, αλλά παράλληλα έχει και μία πρόσβαση σε κάποια δεδομένα για τους πελάτες, το μέσο καλάθι, και μπορεί αυτά τα δεδομένα μετά να τα αξιοποιήσει
ώστε να γνωρίζει σε ποιους πουλάει, με τη συχνότητα, ποια προϊόντα φεύγουν περισσότερο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι και λίγο marketing research, αν έχω καταλάβει. Στην ουσία, αυτό το κομμάτι που λες με τα analytics, κάθε έμπορος τα εξετάζει και όντως έχει νόημα να τα εξετάζει και από τη δική μας υπηρεσία. Εν τούτης, αν ήταν να σημειώσουμε το value που φέρνουμε, είναι ότι αυξάνουμε το καλάθι, όπως είπαμε πριν, και για το κομμάτι του ρίσκου που είπες, δηλαδή το ότι ξέρει ότι δεν θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, όντως είναι πολύ βασικό κομμάτι της υπηρεσίας μας, αλλά και πάλι, επειδή ο έμπορος η δουλειά του είναι να πουλάει προϊόντα, δεν είναι να παίρνει ρίσκο, ερχόμαστε εμείς ως Finloop και παίρνουμε το 100% του ρίσκου. Επομένως, αν ο καταναλωτής δεν πληρώσει, τον έμπορο δεν τον αφορά. Εμείς του δίνουμε τα χρήματα κανονικά και αυτός κάνει τη δουλειά που ξέρει να πουλάει τα προϊόντα του. Αυτό είναι που έχει σημασία εδώ. Και σαν ένα ακόμα όφελος έρχεται και το γεγονός ότι εμείς έχουμε δικό μας consumer base, δικούς μας καταναλωτές, τους οποίους τους προωθούμε στους εμπόρους. Επομένως, φέρνουμε και ακόμα μεγαλύτερο value με νέους πελάτες που είναι Finloop χρήστες. Είπες ότι αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που κάποιοι δεν πληρώσουν τελικά? Όσο καλό αλγόριθμο και να έχετε, σίγουρα μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι που δεν θα πληρώσουν. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτό? Είναι κομμάτι της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας αυτό και όπως λες, πάντα υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές οι οποίοι δεν θα πληρώσουν. Το ότι παίρνουμε το ρίσκο σημαίνει επί της ουσίας ότι ο καταναλωτής δεν πληρώνει και ερχόμαστε εμείς κατευθείαν και δίνουμε τα χρήματα στον έμπορο σαν να είχε πληρώσει. Δηλαδή, ο έμπορος δεν χρειάζεται να το ξέρει καν, δεν τον αφορά. Ξέρει ότι θα πάρει τα χρήματά του όταν θα έρθει η στιγμή της δόσης. Εσείς όμως τι κάνετε, πώς βρίσκετε αυτά τα χρήματα? Σίγουρα πρέπει να είστε μπροστά, δηλαδή να έχετε ένα κεφάλαιο κίνησης δυνατό να το καλύψει αυτό. Σωστή. Αλλά τι κάνετε με τον χρήστη ο οποίος δεν έχει πληρώσει? Του στέλνετε κάποια ειδοποίηση, τον πιέζετε με κάποιο τρόπο να πληρώσει, το πούμε έτσι? Δεν τον πιέζουμε. Όντως, πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία που λέγεται collection. Μπορεί στην Ελλάδα να το έχουμε γνωρίσει το collection από την κακή την πλευρά. Κυρίως από τα κόκκινα δάνεια τα οποία είχαμε σοριδών και ακόμα έχουμε. Και υπάρχει έτσι μια δευτερογενή αγορά η οποία χειρίζεται αυτά τα δάνεια εν μας. Εμείς όμως ακολουθούμε ένα πολύ πιο απλό collection process, το οποίο όμως είναι συστηματικό και είναι στο πελατολόγιο το οποίο εμείς απευθυνόμαστε περισσότερο αποδοτικό, μπορώ να πω. Αυτό τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ειδοποιήσεις αυτοματοποιημένες είτε πριν είτε μετά την ημερομηνία, τη δίλη ημέρα που πρέπει ο πελάτης δηλαδή να πληρώσει. Και στη συνέχεια, εφόσον δεν καταφέρει να πληρώσει, έχουμε και μια διαδικασία η οποία είναι ουσιαστικά τηλεφωνική, που προσπαθούμε πάντοτε, και δεδομένου ότι είναι άτοκο και δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις, να βρούμε μια κοινή λύση. Ένα amicable solution. Χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους γιατί τα έχω μάθει και έχω κεντρωθεί πολύ σε αυτό. Οπότε, forgive me. Να το ξαναλέω. Το είπε και αυτό. Οπότε, η τακτική η οποία ακολουθούμε είναι πάρα πολύ απλή και θετικά προσκύμενη προς τον καταναλωτή, γιατί ποτέ δεν έχουμε την λογική ότι ένας πελάτης έχει αθετήσει επειδή είναι επί της αρχής κακός. Δηλαδή, θέλει να κάνει κάποιο fraud. Οπότε, η διαδικασία του collection, έχουμε πάρει και το feedback ότι είναι εξαιρετική όσον αφορά τον τρόπο απεύθυνσης, αλλά ταυτόχρονα και η απόδοσή της μας έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε ένα collection rate πάνω από 80%. Άρα, ακόμα και αν είναι ειλικρινής και πει ότι έχω πληρώσει, για παράδειγμα, τις τρεις δόσεις, αλλά τη τέταρτη δεν μπορώ. Π.χ. μπορώ σε τρεις μήνες. Ναι. Υπάρχει στήριξη και σε αυτό. Σωστά. Είχαμε actually έναν πελάτη, ο οποίος μας έστειλε χθες ένα email, εξηγώντας μας ότι έχει μια οικονομική δυσκολία και την επόμενη δόση δεν μπορεί να την πληρώσει, που είναι τώρα για τέλος Ιουνίου. Οπότε συζητάμε μαζί του πώς μπορούμε να την μεταθέσουμε για την επόμενη ημερομηνία που είναι τέλος Ιουλίου, για να πληρώσει, ας πούμε, δύο δόσεις την τότε ημερομηνία. Οπότε ναι, έχουμε διάφορους τρόπους που τους βοηθάμε. Και εδώ έχει ενδιαφέρον και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, που είναι ότι η συλλογή της δόσης γίνεται αυτόματα. Επομένως, ο χρήστης δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια, δηλαδή να μπει στο online banking του, να πληρώσει, να πάει σε κάποιο φυσικό κατάστημα, όπως γίνεται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Γίνεται αυτόματα, πώς πληρώνεις το Netflix σου και δεν χρειάζεται να κάνεις καμία ενέργεια, έτσι αντίστοιχα πληρώνονται και οι δόσεις. Αυτό από μόνο του γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, γιατί υπάρχουν πολλοί χρήστες που απλά το ξεχνάνε, δεν ασχολούνται. Αυτό το αποφεύγουμε τελείως, γιατί αυτόματα συλλέγουμε τα χρήματα και επειδή είναι κομμάτι της αξιολόγησής μας να ξέρουμε εάν έχει διαθέσιμα χρήματα και πότε έχει, όλη αυτή η διαδικασία είναι streamlined. Σαν συνδρομητικό μοντέλο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ακριβώς. Τα χρήματα όμως πώς τα παίρνετε? Δηλαδή, πρέπει κάποιος να έχει οπωσδήποτε μία κάρτα και να την έχει συνδέσει με τη Finloop, ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη Finloop?
στην παρούσα φάση χρησιμοποιεί την χρεωστική του κάρτα. Έχει νόημα να σημειώσουμε εδώ τη διαφορά μεταξύ χρεωστικής και πιστωτικής. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα εργαλείο που δανείζεσαι χρήματα. Ένα τοξικό εργαλείο που δανείζεσαι χρήματα, για την ακρίβεια. Ενώ η χρεωστική κάρτα είναι καθαρά τα χρήματα που έχει στο λογαριασμό σου. Εμείς λοιπόν πάμε και δένουμε με την χρεωστική κάρτα, που κατά τα άλλα δεν έχει τη δυνατότητα δόσεων. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια, όπως για παράδειγμα το Direct Debit. Η πάγια εντολή, επί της ουσίας τα χρήματα να μεταφέρονται από τον τραπεζικό σου λογαριασμό και όχι μέσω της κάρτας σου. Αυτό είναι κάτι που θα το εισάγουμε στο μέλλον, που έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ που αναφέρθηκε σε αυτό το διαχωρισμό της πιστωτικής με τη χρεωστική κάρτα. Okay. Υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι ακόμα δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί μια πιστωτική κάρτα και πώς λειτουργεί μια χρεωστική κάρτα, αλλά κυρίως στο πρώτο θέλω να σταθούμε. Δηλαδή, πώς λειτουργεί το σύστημα όταν έχεις μια πιστωτική κάρτα και πας και πληρώνεις και σου βγαίνουν κάποιες δόσεις. Πώς λειτουργεί όλο αυτό από την πλευρά των οικονομικών του καταναλωτή? Έχω μια πιστωτική κάρτα. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι ακολούθησα μια διαδικασία στην τράπεζα, η οποία με ενέκρινε να έχω ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, το οποίο είναι σε εκείνη τη στιγμή και ισχύει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ μπορεί εμένα η οικονομική μου κατάσταση να έχει αλλάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς το φροντίζουμε αυτό κάθε φορά να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση του χρήστη εκείνη τη στιγμή. Επομένως, έχει την πιστωτική κάρτα. Και έστω ότι υπάρχει ένας έμπορος ο οποίος υποστηρίζει άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι από αυτή την ανοιχτή γραμμή πίστωσης που έχει ο χρήστης, που μπορεί να τραβήξει χρήματα χωρίς την πραγματικότητα να τα έχει, πάει και κάθε 30 μέρες, αν πούμε ότι είναι μηνιαίες οι δόσεις, παίρνει το ποσό της δόσης. Και σου λέει επί της ουσίας ο έμπορος και η τράπεζα ότι είναι άτοκα. Όμως, όταν γίνεται αυτό, αυτά τα 100 ευρώ, ας πούμε ότι ήταν η μηνιαία δόση, έρχονται και κάθονται στο υπόλοιπο της πιστωτικής σου κάρτας. Και από τη στιγμή που κάθονται, αν δεν τα πληρώσεις άμεσα, αρχίζουν να τοκίζονται. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι το case. Είτε γιατί ενώ μπορείς να τα πληρώσεις, δεν τα πληρώνεις, ίσως από ανευθυνότητα, αλλά μπορεί και να μην έχεις χρήματα, μπορεί να το έχεις ξεχάσει και η τράπεζα ποτέ δεν φροντίζει ποτέ να μην στο θυμίζει αυτό. Τη συμφέρει να χρωστάς. Ακριβώς. Τη συμφέρει να καθυστερείς ώστε να δημιουργείται τόκος και τελικά να βγάζει χρήματα από αυτό. Που είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχεις μεν την πιστωτική κάρτα, η οποία μπορεί να έχει ήδη ένα υπόλοιπο. Οπότε τα 100 ευρώ αυτά έρχονται να προσθεθούν πάνω στο υπόλοιπο που έχεις ήδη. Επομένως, αναπόφευκτα θα το κιστούν. Οπότε, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο το οποίο σε προσελκύει για να μπορέσει τελικά να βγάλει χρήματα από τη δική σου κακή κατά προτίμηση της τράπεζας διαχείριση. Να σημειώσω, να προσθέσω μάλλον εδώ ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς εσύ ο ίδιος με τη δική σου πρωτοβουλία, τη διαδικασία. Πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν, νομίζω και σε μένα και σε εσένα, αλλά κυρίως στους γονείς μας, ίσως και στους δικούς σας, να τους χαρίζουν ουσιαστικά κάρτες, να τους λένε έχεις, κάναμε μια ανάλυση εδώ εσωτερικά, έχεις εγκριθεί για 2, 3, 4.000 ευρώ, σου στέλνουμε μια κάρτα στο σπίτι σου. Αυτό είναι εγγενώς μια κακή πρακτική παροχής πίστωσης και ειδικότερα όταν αφορά ένα τέτοιο προϊόν το οποίο είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστείς και να το φροντίσεις στην καθημερινότητά σου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ακόμα καθιστά την πιστωτική κάρτα ένα πολύ 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 ασύμφορο προϊόν. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέει ο Μάριος, το πώς δίνονταν μαζικά κάρτες, το οποίο ήταν πολύ πρόβλημα ειδικά στο παρελθόν, όταν δηλαδή ήταν πολύ διαφορετική η οικονομική κατάσταση στη χώρα και δίνανε άφθονες κάρτες. Και οδήγησε στο να έχουμε μετά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ακριβώς. Συνέβαλε πάρα πολύ, γιατί οι τράπεζες μετά από αυτό ήταν νεκρές. Στη συνέχεια, οι κάρτες αυτές, πάρα πολλές από αυτές σκάσανε, δεν τις πλήρωναν οι χρήστες, που ήταν το ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον όντως σου προωθούν την κάρτα, κυρίως αν έχεις και ένα καλό οικονομικό προφίλ. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι αυτή τη στιγμή eligible. Pardon my English. eligible για να πάρουν αυτό το εργαλείο. Γι' αυτό και τελικά μόνο ένα 13% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει πιστωτική κάρτα. Όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία πρόσβαση σε πίστοση και αυτό ερχόμαστε να θεραπεύσουμε εμείς. Και αυτό θέλαμε να θεραπεύσουμε από μία αρχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό, γιατί είχα την εντύπωση ότι πραγματικά πολλοί χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα. Ακριβώς γιατί είχα στο μυαλό μου το πόσο εύκολα παίρνανε στα προηγούμενα χρόνια κάποιοι πιστωτική κάρτα. Έχει σταματήσει αυτό να γίνεται? Ναι, ναι. Έχει σταματήσει ακριβώς για αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή το ότι σκάσανε όλες αυτές οι κάρτες και πλέον οι τράπεζες μαζεύτηκαν, άρχισαν να τις δίνουν πιο δύσκολα.
Και έχει νόημα και πώς τις δίνουν. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να σου δώσουν μια πιστωτική κάρτα με ένα όριο 800 ευρώ και να σου ζητάνε συνδρομή 25 ή 30 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, κατευθείαν έχεις μια πολύ μικρή γραμμή πίστωσης, την οποία την πληρώνεις πολύ ακριβά, ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιήσεις ποτέ. Πόσο μάλλον να τη χρησιμοποιήσεις, που ερχόμαστε στην κουβέντα που κάναμε πριν, για το ποια είναι η επιβάρυνση που τελικά έρχεται. Γενικά έχουν βρει τρόπους να παίρνουν από παντού. Έχουν μαζευτεί, δίνανε παλιά και δάνεια για διακοπές, αβέρτα, ό,τι θες είχε. Ισχύει. Αυτό δεν αναιρεί φυσικά τη χρησιμότητα μια τράπεζα. Αλλά πραγματικά το κομμάτι του credit είναι κάτι που μας κινητοποίησε και από μία αρχή. Δηλαδή, αυτό που είδαμε και ξεκινήσαμε τη FinLoop είναι πόσο τοξικός είναι ο τομέας της πίστωσης στην Ελλάδα και πώς βρεθήκαμε να είμαστε υπερχρεωμένοι σε επίπεδο ιδιωτών, επιχειρήσεων, τραπεζών, κράτους. Οπότε είπαμε, αν ένα πράγμα αξίζει να θεραπευτεί στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι αυτό. Οπότε, με την έλευση του open banking, της ανοιχτής τραπεζικής, είδαμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό και τελικά ξεκινήσαμε και κάναμε αυτό το μοντέλο, το Buy Now Pay Later, με τον τρόπο που εμείς το εφαρμόζουμε. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η FinLoop. Είναι ωραία ιστορία και αυτό είναι και το όραμά σας, έτσι. Θα κάνετε λίγο καλύτερη την υπαρχή της πίστας στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό που λες και αυτό αποτυπώνεται στο όραμα, την αποστολή και τις αξίες της εταιρείας. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια πολύ, πολύ βασική αρχή. Δεν θέλουμε να χρεώσουμε τον καταναλωτή. Αυτό έρχεται με ένα κόστος, το οποίο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία, παράδειγμα 12μηνο πλάνο δόσεων. Γιατί όντως δεν μπορούμε να το προσφέρουμε άτοκα. Ή δεν μπορούμε να προσφέρουμε εύκολα κάποια προϊόντα που έχουν πολύ χαμηλό margin, πολύ μικρό περιθώριο κέρδους για τον έμπορο. Οπότε αυτό που περιγράψαμε πριν, σαν κανάλι κερδοφορίας και revenue για εμάς, δεν αρκεί για να κάνουμε ένα βιώσιμο μοντέλο end-to-end. Επομένως, κάνουμε και τις επιλογές μας, δίνουμε τις μάχες μας και πάμε καθαρά εκεί που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή άτοκα. Εσείς δίνετε 4 άτοκες δόσεις, αν δεν κάνω λάθος, ή έχετε και κάποια άλλα έτσι, πακέτα, ας το πούμε. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι 4 άτοκες δόσεις από πέρυσι το Μάιο που ξεκινήσαμε τη λύση μας. Αλλά έχουμε πάρει κάποιο feedback από την αγορά και σκεφτόμαστε μήπως τις αυξήσουμε, να τις κάνουμε και 6. Το έχουμε δηλαδή βάλει στο πλάνο μας. Αλλά και σε μερικές περιπτώσεις να τις μειώσουμε. Αλλά αυτό είναι. Είναι ανάλογα το industry, ας πούμε, τη βιομηχανία, ας πούμε, αν είναι ένα προϊόν που όντως έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους, που εκεί μπορείτε να βάλετε περισσότερες, ή αν έχει μικρότερο που μπορείτε να βάλετε λιγότερες. Ακριβώς, και είναι και το ποιο είναι το κόστος του προϊόντος. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος, τόσο περισσότερο νόημα έχει να αυξάνεις λίγο τις δόσεις. Ενώ, ας πούμε, σε ένα πιο φτηνό προϊόν και δεν το χρειάζεται ο χρήστης, αλλά στο τέλος της μέρας είναι και λίγο πιο υπεύθυνο να περιορίσει το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει την υποχρέωση, γιατί ακριβώς το ζήτημα δεν είναι να δημιουργηθεί ένα καινούριο χρέος, είναι να διευκολυνθεί τη στιγμή που το έχει ανάγκη και να διαχειριστεί καλύτερα τα οικονομικά του. By the way, ήθελα να κάνω μια ερώτηση και σε εσάς. Εσείς είστε νεότεροι από εμάς, έτσι. Και δεν ξέρω αν έχετε πάρει ποτέ πίστωση. Εσείς σαν, ας πούμε, νεότερη γενιά, πώς το βλέπετε αυτό σαν λύση? Θα το παίρνατε, θα το επιλέγατε? Κοίτα, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ πίστωση και επειδή τυχαίνει να έχουμε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, ξέρουμε ότι η πίστωση όντως είναι τοξική, όπως είπατε και πριν, και ότι είναι κάτι που δεν συμφέρει. Οι γονείς μας όντως είχαν χρησιμοποιήσει την πίστωση, δηλαδή ήταν κάτι που το βλέπαμε, και ίσως και αυτό να μας έχει επηρεάσει. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτή την οικονομική παιδεία, που πάρα πολλοί από τις παλιότερες γενιές δεν την είχαν και ακόμα δεν την έχουν, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Βλέποντας τα βιώματα τα οποία είχαμε στον κοντινό μας κύκλο, γενικότερα στη χώρα, ήμασταν μαζεμένοι ως προς την πίστωση. Okay. Οπότε είναι κάτι που δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Έχει υπάρξει κάποια στιγμή στην πορεία σας μέχρι τώρα που απλά έχετε πει ότι ρε φίλε, θέλω αυτό το προϊόν, αυτό το χρειάζομαι, το θέλω, το χρειάζομαι, αλλά δεν έχω, ξέρω, τα 100 ευρώ τώρα. Έχει υπάρξει. Εντάξει, σίγουρα, ειδικά σαν φοιτητές που μετράς, ας πούμε, και το ευρώ, το να πάρεις μια μπλούζα π.χ. που κάνει 50 ευρώ. Θα το σκεφτείς 2 και 3 φορές. Οπότε το να μπορείς να το δώσεις, ξέρω, 10 ευρώ τη φορά, 15, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και σε ποιες περιπτώσεις, ας πούμε, αυτό έχει τύχει? Είπες για μπλούζα, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις? Κοίτα, τώρα συγκεκριμένα να σου πω, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά αυτό, σαν φοιτητής, ειδικά όταν ήμουνα, το σκέφτεσαι όλα 2 και 3 φορές. Κάνουμε έρευνα αγοράς. Ναι, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς έχει νόημα να εξυπηρετούμε τους πελάτες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες όσον αφορά την αντίληψη της πίστωσης. Ένας βασικός λόγος που το αντιλαμβάνεις εσύ, όπως και πολύ έτσι, είναι το γεγονός ότι υπάρχει επιτόκιο. Υπάρχει επιβάρυνση.
Και ειδικά σε περίπτωση υποκαθυστερήσεις, αυτή η επιβάρυνση μέσω του ανατοκισμού μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι εκθετικό. Ακριβώς. Γιατί ο τύπος του ανατοκισμού έχει τον εκθέτη. Ακριβώς. Ο ανατοκισμός ξέρουμε τι είναι. Να το εξηγήσουμε για τον απλό κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει. Ο ανατοκισμός ουσιαστικά είναι όταν έχεις ένα ποσό και παράγεται ένας τόκος, ας πούμε 1% το μήνα σε αυτό το ποσό. Μετά έρχεται ο επόμενος μήνας και τοκίζει το ποσό το αρχικό συν τον τόκο. Ναι, το τοκισμένο ουσιαστικά μετά. Άρα λοιπόν προστίθεται ουσιαστικά στο αρχικό κεφάλαιο που λέμε της πίστωσης, που είναι τα 100 ευρώ συν το 1 ευρώ που είπαμε προηγουμένως, το επόμενο ευρώ, το οποίο πολλαπλασιάζεται επί του 101 και όχι επί του 100 που είναι η αρχική δύναμη. Οπότε πρακτικά, έτσι όπως το συζητάμε τώρα, εμείς τι θέλαμε να κάνουμε, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που κάναμε είναι ότι δεν δίνουμε επιβάρυνση στο χρήστη ούτε σε περίπτωση καθυστέρησης. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό, τη δημιουργία ενός χρέους το οποίο γιγαντώνεται. Οπότε, σε αυτό που είπες πριν και χρησιμοποίησες σαν φράση «δεν σε συμφέρει να πάρεις πίστοση», στη δική μας περίπτωση ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, πρακτικά σε συμφέρει κάθε φορά να λάβεις την πίστοση. Γιατί τα χρήματα του αύριο έχουν μικρότερη αξία από τα χρήματα του σήμερα. Επομένως, αν μπορείς να καθυστερήσεις την πληρωμή, σε συμφέρει. Είναι αυτό που λέμε. Διαχρονική αξία του χρήματος. Ακριβώς. Προεξόφληση, άλλος τύπος τώρα. Ακριβώς. Δεν μπερδεύω πολύ τον κόσμο. Time value of money. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει σίγουρα περισσότερο νόημα σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Όταν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο σε 4 μήνες από τώρα θα αποπληρωθεί, δεν μειώνεται πολύ ουσιαστικά η αξία την οποία κερδίζει κάποιος από αυτό. Σίγουρα είναι μικρότερη από το να είναι 12μηνο. Ναι. Γι' αυτό και στο τέλος της μέρας δεν είναι αυτή η αξία που φέρνουμε στον καταναλωτή. Είναι η διευκόλυνση τη στιγμή που δεν είχε μετρητά, έτσι όπως το συζητήσαμε πριν. Αλλά επί της αρχής ισχύει αυτό, οπότε θα σου πρότεινα κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα μαγαζί και βλέπεις ότι έχει Finloop, να χρησιμοποιείς Finloop και να μην πληρώνεις με κανέναν άλλο τρόπο. Το έχετε σκεφτεί αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να το επεκτείνετε και σε υπηρεσίες. Ή ακόμα και για ταξίδια, πια ακτοπλοϊκά, εισιτήρια, αεροπορικά, ξενοδοχεία. Πιστεύω θα. Έχουμε κάποιες συνεργασίες, κάποιες υπηρεσίες. Κάποιες που μπορώ να θυμηθώ και ίσως έχει νόημα και για εσάς είναι σχολές οδηγών. Okay. Που έχουν κατά βάση 800 ευρώ, ξέρω εγώ το τέτοιο. Και έχουν έρθει άνθρωποι σχολές οδηγών σε εμάς. Νομίζω έχουμε 2 αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι θέλουν να δίνουν αυτή τη διευκόλυνση σε πιο νέο κοινό, αλλά ταυτόχρονα και σε κοινό το οποίο είναι πιο επαγγελματίες. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά όσο προχωράς τα είδη διπλώματα στα οποία μπορείς να πάρεις, γίνεται ακόμα πιο απαιτητική και ακόμα πιο ακριβή η διαδικασία. Οπότε διευκολύνουν 2 πελάτες εκεί πέρα, τους νεότερους καταναλωτές, αλλά και τους γυραιότερους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν αυτή τη διευκόλυνση. Οπότε όταν είπες ότι είναι νεότεροι, το εννοούσες. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι μόλις βγήκαν από το σχολείο. Θεωρώ ότι δεν έχουν καν αμάξι. Όντως και αν πραγματικά, ας πούμε, κάνετε αυτή την υπηρεσία σε σχολές οδηγών, θα είναι πολύ χρήσιμο γιατί τώρα δουλεύουμε, θα πρέπει να αποταμιεύουμε μήνα-μήνα ένα ποσό. Προφανώς δεν μπορούμε. Αν βγάζουμε, ας πούμε, 700 ευρώ και θέλει 700 το δίπλωμα, δεν γίνεται να τα δώσουμε όλα για το δίπλωμα. Θα πρέπει να αποταμιεύουμε μήνα-μήνα, να τα μαζέψουμε για να μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε με τη Finloop ουσιαστικά αυτό που κερδίζουμε είναι ο χρόνος περισσότερο απ' όλα. Γιατί μπορούμε πραγματικά από αυτή τη στιγμή κιόλας, βέβαια εκεί θα βόλευε να είναι περισσότερες από 4 δόσεις, αλλά και πάλι και με 4 δόσεις είναι κάτι το οποίο θα μας κέρδιζε χρόνο. Οπότε σε αυτό το παράδειγμα, πράγματι εγώ μπορώ να δω πάρα πολύ αξία. Mm. Γιατί είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου ότι θα μαζέψω για το δίπλωμα. Γιατί όντως είμαστε μικρότεροι και ακόμα δεν έχουμε αμάξι όπως είπαμε. Αλλά τώρα σε ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό, ας πούμε. Είχαμε φέρει καλεσμένο τον Θοδωρή Σπηλιώτη, τον συγγραφέα, που είχε εκδώσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό, από το Μανχάτα στο Άγιο Όρος. Είναι πελάτης μας. Ακριβώς αυτό. Είδα ότι οι εκδόσεις Κάκτος έχουν Finloop. Mm. Και θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει αυτό το βιβλίο, που είναι γύρω στα 11,5 με 12 ευρώ, μέσω Finloop. Mm-hmm. Αυτό τι ακριβώς θα εξυπηρετούσε κάποιον, δηλαδή 4 δόσεις των 3 ευρώ για κάτι που κάνει 12 ευρώ. Πόσο μεγάλη χρησιμότητα μπορεί να είναι για κάποιον? Σίγουρα αυτό δεν έχει αξία. Ο λόγος που εμφανίζουμε τον τρόπο πληρωμής στο δικό μας, ακόμα και σε μικρότερα αντικείμενα, είναι για να εξοικειώνεται ο καταναλωτής, να ξέρει ότι έχει αυτή την επιλογή και τελικά όταν δημιουργήσει ένα καλάθι από προϊόντα, το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία και έχει νόημα να πληρώσει με δόσεις, να το κάνει. Πρακτικά το βλέπουμε αυτό, γιατί οι καταναλωτές δεν επιλέγουν να πληρώνουν με δόσεις 20, 30 και 40 ευρώ. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε από τα 70-80 ευρώ και πάνω. Όταν δηλαδή αρχίζει να έχει νόημα και αξία για αυτούς. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιο μέσο, ας πούμε, κάποια πλατφόρμα
που ο χρήστης, ο οποίος θα είναι εγγεγραμμένος στη Finloop, μπορεί να δει όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη Finloop. Ναι, ναι. Έχουμε στο site μας, είναι και ανοιχτό προς όλους, δεν είναι απαραίτητο για τους εγγεγραμμένους. Έχουμε μια συγκεκριμένη σελίδα που έχουμε όλες τις συνεργασίες μας και μπορείς μέσα από αυτή τη σελίδα να πας και στο site του εμπόρου και να επιλέξεις Finloop ως τον τρόπο πληρωμής. Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποιο marketplace που ουσιαστικά όσοι είναι πελάτες σας να μπορούν από τη δικιά σας πλατφόρμα να αγοράζουν απευθείας προϊόντα και υπηρεσίες? Επί της ουσίας είμαστε marketplace ακόμα και αν δεν αγοράζει ο καταναλωτής στη δική μας πλευρά. Πάλι συνδέουμε εμπόρους με καταναλωτές και σε αυτό που περιγράψαμε πριν με τη σελίδα αυτή ερχόμαστε να φέρουμε αξία και στον καταναλωτή που ξέρει από ποια μαγαζιά μπορεί να αγοράσει, αλλά και στον έμπορο, γιατί όταν ξεκινάει ο καταναλωτής από τη δική μας μεριά και ανακατευθύνεται στον έμπορο, του φέρνουμε πολύ μεγάλη αξία. Το κομμάτι το να γίνει η πληρωμή από εμάς είναι κάτι που κάποια στιγμή όντως μπορούμε να το κάνουμε, αλλά στον παρόντα χρόνο, επειδή δεν θα φέρει πολύ μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, δίνουμε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό με το marketplace, γιατί σκεφτόμουν ότι αντί να ψάχνω ποια μαγαζιά έχουν Finloop και να αγοράζω από αυτά, να μπορώ να έχω ένα καλάθι που θα αγοράσω την μπλούζα από το Funky Buddha και θα αγοράσω και το βιβλίο του από την Cactus, για παράδειγμα, και αυτό θα είναι στο ίδιο καλάθι. Πρακτικά φαντάζομαι είναι αρκετά δύσκολο. Συμφέρει όμως για τις δόσεις, γιατί πλέον φτιάχνεις ένα καλάθι που μπορεί να αξίζει το ποσό να κάνεις δόσεις. Σημειώνεται ως customer feedback και στο επόμενο brainstorming session θα το φέρουμε μέσα. Εσάς ποια είναι τα σχέδιά σας για τα επόμενα βήματα που θα κάνετε? Θέλετε να δώσετε effort στο να αυξήσετε τη βάση τόσο των εμπόρων όσο και των χρηστών και να δώσετε εκεί πέρα τη μεγαλύτερη προσοχή? Σχεδιάζετε κάτι καινούριο το οποίο θα έρθει να κουμπώσει με αυτό το οποίο ήδη έχετε? Ποια είναι τα πλάνα σας? Σε πρώτο χρόνο είναι ακριβώς αυτό που λες. Θέλουμε να βάλουμε πολλούς εμπόρους και πολλούς καταναλωτές, ώστε να φέρουμε αξία και στις δύο πλευρές, αλλά και να αναπτυχθούμε εμείς γρήγορα ως επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, ο τελικός στόχος δεν είναι αυστηρά το buy now, pay later. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετούμε τον καταναλωτή όταν αυτός δεν έχει άφθονα μετρητά, να το πούμε έτσι, στο σήμερα. Επομένως, τελικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί τον καταναλωτή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όπως είναι και το Buy Now, Pay Later, με το οποίο ξεκινάμε. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ενοικίαση κάποιων συσκευών, για παράδειγμα, και πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες με πιο φθηνό τρόπο, ακριβώς επειδή εμείς είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το ρίσκο του καταναλωτή. Οπότε, ο αντισυμβαλόμενος του καταναλωτή που παίρνει κάποιο ρίσκο, επειδή πρόκειται να λαμβάνει πληρωμές στο μέλλον, ξέρει ότι είναι πιο ασφαλές να πουλήσει την υπηρεσία στους δικούς μας χρήστες. Αυτός ο έλεγχος που λέτε, με ποιους παράγοντες γίνεται? Δηλαδή, ποιες είναι οι μεταβλητές που έχετε βάλει στον αλγόριθμο για να κρίνετε αν κάποιος μπορεί να είναι καλός καλοπληρωτής ή όχι? Και τώρα, ας ανοίξουμε την παρένθεση του credit scoring που είχαμε κλείσει πριν. Ακριβώς. είναι καλή πάσα. Όντως. Όπως είπαμε πριν, μια βασική πηγή δεδομένων είναι η ανοιχτή τραπεζική. Επομένως, βλέποντας τις συναλλαγές του χρήστη τους τελευταίους 12 μήνες και το υπόλοιπο των λογαριασμών του, βγάζουμε μια σειρά από metrics τα οποία ζωγραφίζουν το προφίλ του χρήστη. Αυτό τι σημαίνει? Βλέπουμε το εισόδημά του, πώς αυτό μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βλέπουμε τις αποταμιεύσεις του. Βλέπουμε τη συνέπειά του σε αποπληρωμή υποχρεώσεων όπως είναι ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ακόμα και αν πληρώνει μέρος των λογαριασμών και όχι ολόκληρος. Γιατί είναι και αυτό μια πρακτική που κάνουν κάποιοι για να μην τους κόψουν το ρεύμα, δίνουν μικρά ποσά. Θεωρείται συνέπεια αυτό? Αυτό είναι ένα στοιχείο που το λαμβάνεις έμεσα. Βλέπεις, ας πούμε, μεγάλες διαφορές στο ποσό που πληρώνει κάθε μήνα. Τα πάντα λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάτι είναι απαγορευτικό, δεν θα πάρει ο χρήστης, αλλά ας το φανταστούμε σαν μια μηχανή η οποία παίρνει όλα αυτά τα μέτρηξη που βγάζουμε μέσα και βγάζει ένα αποτέλεσμα για το αν θα δώσουμε τελικά σε αυτόν τον χρήστη ή όχι. Και εδώ έχει νόημα να σημειώσουμε ότι αξιοποιούμε από πολύ απλά στατιστικά μοντέλα μέχρι νευρονικά δίκτυα, που επί της ουσίας είναι black boxes. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο βγάζει το αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσεις και αυτή την πληροφορία για να αξιολογήσεις τελικά το χρήστη. Για πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, ο Κυριάκος είναι υπεύθυνος στη Data Science, είναι ο άνθρωπός σας. Έπρεπε να τον έχουμε φέρει και αυτό, αλλά θα ήταν ένα άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, εκεί ανοίγουμε όντως την πύλη της κολάσσας, ας το πούμε έτσι. Γιατί είπες και για black boxes και για. Ουσιαστικά, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εκεί θα είχε νόημα και όλο αυτό που λέγαμε με τους μαθηματικούς τύπους να βγαίνουν πίσω. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρον ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, ένας αλγόριθμος αν μπορείς να είσαι συνεπής στις πληρωμές σου ή όχι. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως, αυτό παίρνει, ας πούμε, δεδομένα από το παρελθόν, από τις μέχρι τότε συναλλαγές και τη συμπεριφορά του χρήστη.
Αν όμως είναι κάποιος ο οποίος υπολογίζει ότι στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον να το πούμε, θα έχει ένα εισόδημα. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη. Έστω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση, δεν του έχει βγει ακόμα η σύνταξη, αλλά ξέρει ότι στους επόμενους μήνες, αν όλα πάνε καλά, θα βγει η σύνταξη. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη, ώστε να μπορεί να πάρει δόσεις, γιατί στο μέλλον θα μπορεί να τις αποπληρώσει. Σαν predictive analytics, κάτι. Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες. Predictive analytics αξιοποιούμε, γιατί σε αυτό που λες ότι βλέπουμε παρελθοντικά δεδομένα, έχει σημασία ότι βλέπουμε μέχρι και σήμερα παρελθοντικά δεδομένα. Και όχι, για παράδειγμα, ένα εκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς, που μπορεί να μην είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό για το ποια είναι η εικόνα σου στο σήμερα. Επειδή θέλουμε να έχουμε ένα πολύ απλό user flow, μια απλή εμπειρία χρήστη, δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοια περίπλοκα πράγματα για να το πούμε, να συμπεριλάβουμε και ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού που μπορεί να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ας περιμένει ο κύριος ή η κυρία που είπες 2-3 μήνες και μετά τότε θα του δώσουμε. Έχετε παρατηρήσει γενικά ο Έλληνας καταναλωτής είναι δεκτικός στο open banking που αναφέρατε? Ή σκέφτεται ότι, ξέρω εγώ, τώρα αυτός θα βλέπει πόσα λεφτά βγάζω π.χ.? Το σκέφτεται έτσι? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, γιατί είχαμε μεγάλη ανησυχία για αυτό το κομμάτι όταν ξεκινήσαμε και είδαμε ότι είναι απίστευτα μεγάλο το conversion rate. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν έχουν κανένα θέμα. Και δύο βασικοί λόγοι που πιστεύουμε ότι ισχύει αυτό είναι, πρώτον, ότι έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με τη διαδικασία με τον Gov. Επειδή όταν μπαίνεις να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση, στην ουσία κάνεις login μέσω της τράπεζάς σου. Ή του TaxisNet. Ακριβώς. Οπότε για αυτούς που κάνουν login με την τράπεζα είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι τράπεζες πλέον, θα το ξέρετε, προσφέρουν και τη δυνατότητα να συνδέσεις τα δεδομένα σου και από άλλες τράπεζες. Οπότε να τα βλέπεις όλα στη βασική σου τράπεζα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που αξιοποιούμε και εμείς, η ανοιχτή τραπεζική. Οπότε η πλειοψηφία των χρηστών εξοικειώνονται με αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και τόσο εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία να ακολουθήσουν το δικό μας flow. Okay. Ναι, έκπληξε αυτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου το ακριβώς αντίθετο. Mm. Σε ένα βαθμό και εμείς, ας πούμε, ήταν ευχάριστη έκπληξη για εμάς. Ακριβώς γιατί είδαμε πολύ μεγάλο conversion rate. Οπότε πάμε τώρα να πούμε μύθους και αλήθειες για τον Έλληνα καταναλωτή. Γενικότερα για τον Έλληνα, ο οποίος είναι στο οικονομικό οικοσύστημα. Ποιοι είναι οι μύθοι οι οποίοι είχατε στο μυαλό σας, όπως αυτός που είπαμε τώρα, που γκρεμίστηκαν μέσα από την εμπειρία σας, και ποιες οι αλήθειες που είδατε ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα ή ότι είναι και ακόμα χειρότερα? Εξαιρετικά γενική ερώτηση. το άφησα ανοιχτό, γιατί και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι αυτό. Ναι, ναι. Θα πω μία πρώτη σκέψη. Δεν ξέρω αν υπάγεται ακριβώς στην κατηγορία του μύθου. Υπάρχει λίγο μία λογική στο εμπόριο, το ότι πρέπει να τον προσελκύσεις τον καταναλωτή ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις αθέμητα μέσα. Πρέπει δηλαδή να τον φέρεις, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να μην του εξηγήσεις κάτι καλά για να ακολουθήσει εύκολη τη διαδικασία, ή να προωθήσεις μια αυθόρμητη αγορά, την οποία μπορεί και στο τέλος της μέρας να μην τη χρειάζεται. Οπότε δημιουργείται μια αίσθηση ότι ο χρήστης αυτό χρειάζεται, να τον σπρώξεις για να κάνει μια αγορά. Εμείς αυτό που υιοθετούμε ως εταιρεία και βλέπουμε ότι όντως το εκτιμάνε οι χρήστες μας, είναι η διαφάνεια και να προσφέρουμε όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Δηλαδή, να καταλάβει ακριβώς ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί, να καταλάβει τι σημαίνει το να αγοράσει κάτι με δόσεις και αν θεωρεί και ο ίδιος ότι στο τέλος της μέρας θα τον δυσκολέψει, να μην αγοράσει με δόσεις. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνει την αγορά στο τέλος. Αυτό που έχουμε δει εμείς είναι ότι οι πελάτες μας το εκτιμούν πάρα πολύ. Γιατί κάνουμε και διάφορες ενέργειες προκειμένου να πάρουμε customer feedback. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι ένας μύθος ή θα ήθελα να είναι ένας μύθος. Έχουμε συνηθίσει λίγο στους αστερίσκους. Γιατί και εγώ, π.χ., όταν μπήκα για πρώτη φορά στο site σας και είδα 4 άτοκες δόσεις, είμαι ως φάση. Πού είναι ο αστερίσκος, ξέρω. Το έψαχνα κάτω-κάτω. Τρελό. Αλλά η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και να ψάξεις, δεν υπάρχουν αστερίσκοι. Είναι καμία χρέωση. Στην Ελλάδα, ουσιαστικά, σε πολλά πράγματα έχει δημιουργηθεί μια εικόνα που, επειδή έχει χαλάσει πιάτσα, το πούμε έτσι, επειδή έχει συναντήσει ο κόσμος πολλά πράγματα, μετά, αν κάτι είναι πολύ clear, φοβάται. Λέει, κάτι υπάρχει από πίσω, δηλαδή, κάτι γίνεται. Ψήφισα εγώ ένα. Είχαμε μια υπόθεση εργασία στην αρχή ότι ένα στους δύο καταναλωτές δεν θα πληρώνει. Και έχουμε την ευτυχής έκπληξη, όπως το λέμε, να μείνει στον τηρεσία, το βάζω σε quotations, στη μαύρη λίστα δηλαδή. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν νέο δανεισμό. Δεν μπορούν να πάρουν νέο δανεισμό. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν περάσει από τη δική μας αξιολόγηση, παρόλο που, ας πούμε, δεν αξιοποιούμε τη μαύρη λίστα του τηρεσία γιατί έχουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα τους, έχουν αποδείξει ότι είναι άνθρωποι που είναι φερέγγιοι τελικά.
και μπορούν να κάνουν τις αγορές. Επομένως, τους συμπεριλαμβάνουμε και αυτούς στο credit σύστημα της Ελλάδος. Δύο επισημάνσεις πάνω σε αυτό. Η μία ότι προφανώς κάποιος είναι κακοπληρωτής όταν υπάρχει και ο ανατοκισμός που είπαμε εσείς. Από τη στιγμή που δεν έχετε τον ανατοκισμό, σίγουρα είναι πιο safe κάποιος να μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο. Και το δεύτερο ότι είναι στον Τηρεσία, πολλοί κατέληξαν από σπόντα γιατί μπορεί να είχαν μπει εγγυητές σε κάποιο δάνειο, ήδη να μην ήταν κακοπληρωτές, αλλά να φαίνεται στην τράπεζα ότι είναι κακοπληρωτές. Σε αυτό που λέμε υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, όπως λέει ο Μάριος, το τι περιμέναμε στην αρχή. Αλλά αυτό τι σημαίνει, επί της ουσίας, είναι ένας προϋπολογισμός. Είναι δηλαδή ότι εμείς σηκώσαμε πολλά κεφάλαια ώστε να μπορούμε σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες εμπόρους μας. Όμως αυτό που θεωρούσαμε ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο του βιώσιμου μοντέλου με πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά αθέτησης, το οποίο θα σήμαινε και ίσως ότι θα είχαμε μεγάλα ποσοστά απόρριψης από χρήστες οι οποίοι έρχονται και ζητάνε να αγοράσουν άτοκες δόσεις, είχαμε την πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι από μία αρχή και επειδή η διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης θέλει μια υπευθυνότητα, θέλει να έχει online banking, οπότε είναι ένας χρήστης πιθανόν πιο νέος, ο οποίος δεν έχει και ήδη, ας πούμε, συσσωρευμένα κάποια χρέη, αλλά και επειδή η αξιολόγησή μας είναι πολύ ουσιαστική και ποιοτική, τελικά έχουμε ελάχιστα defaults, ελάχιστες αθετήσεις. Το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και γιατί φέρνουμε πολύ μεγάλη αξία στην επιχείρησή μας και στους εμπόρους, αλλά και γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές που επιλέγουμε και μας επιλέγουν είναι ακριβώς αυτοί που χρειάζεται. Και μπορούσατε και έτσι αυτά τα χρήματα που είχατε πάρει για να έχετε σαν μαξιλαράκι ασφαλείας, σαν αποθεματικό, ένα μέρος από αυτά να τα αξιοποιήσετε για μια πιο γρήγορη ανάπτυξη, προφανώς. Θα μπορούσαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε παρκαρισμένα εκεί και προκειμένου να είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Αυτό παίζεται πάρα πολύ με το κομμάτι της ασφάλειας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ένας χρήστης, ο οποίος, βασικά πιο πολύ ο έμπορος, θα αισθάνεται ασφάλεια με το γεγονός ότι έχετε τόσο καλό αποθεματικό. Ξέρω ότι σίγουρα δηλαδή θα πάρει τα λεφτά του. Αυτό βλέπουμε κιόλας, επειδή οι έμποροι μας το ρωτάνε, ακριβώς όταν καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι επενδυτές μας και ποια είναι τα αποθεματικά μας, πολύ εύκολα λένε το ναι. Υπάρχει και ένα μοντέλο, από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον και σε άλλες Buy Now Pay Later εφαρμογές στο εξωτερικό, όπου αν υποθέσουμε ότι ένα π.χ. ένα ποδήλατο το κάνει 100 ευρώ, πληρώνει εσάς ο χρήστης, εσείς δίνετε τα 100 ευρώ στην επιχείρηση και μετά αυτή έχει το κεφάλι της ήσυχο. Μετά ο retailer δεν ασχολείται καθόλου και τα 25 ευρώ για παράδειγμα σε 4 δόσεις απλά τα δίνει σε εσάς. Η επιχείρηση δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι που ακολουθείτε γενικά. Στην ουσία δεν κάνει κάποια ουσιαστική διαφορά, γιατί πάλι εξυπηρετούμε τον καταναλωτή και πάλι εξυπηρετείται και ο έμπορος. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι επειδή ο τρόπος που λειτουργούμε είναι κατευθείαν πώληση με πίστοση, δηλαδή ο έμπορος πουλάει το προϊόν με πίστοση στον καταναλωτή, και επειδή γίνεται καθαρά άτοκα, είναι μια διαδικασία αυτή που δεν υπάγεται καν στην καταναλωτική πίστη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε ένα πολύ απλό flow στο χρήστη, αν δηλαδή συγκρίνεται τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος αν πάρει κάποιο δάνειο από τράπεζα ή αν πάει σε έναν έμπορο και πάρει ένα πλάνο δόσεων μέσα από τη συνεργασία του εμπόρου με την τράπεζα, η εμπειρία του χρήστη είναι πολύ πιο περίπλοκη και πολύ πιο χρονοβόρα. Ενώ σε εμάς είναι πάρα πολύ απλή, ακριβώς γιατί δεν υπαγόμαστε στην καταναλωτική πίστη και έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία να δώσουμε έμφαση στο τι είναι αυτό που ικανοποιεί τον πελάτη μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχατε σκεφτεί εξ αρχής ή ήταν κάτι το οποίο το βρήκατε στην πορεία? Και γενικά πώς ξεκινήσατε και πώς έχετε χτίσει όλο αυτό το project, την εταιρεία πλέον? Σε αυτό που ρωτάς, ξεκινάμε από την ευρεία έννοια της πίστοσης. Δηλαδή ξέραμε ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον χρήστη ο οποίος θέλει να αγοράσει κάτι σήμερα και μπορεί να πληρώσει αργότερα. Ξεκινώντας από αυτό, έπρεπε να βρούμε το ακριβές μοντέλο με το οποίο θα εξυπηρετήσουμε τον χρήστη. Το ακριβές μοντέλο που προσφέρουμε προέκυψε πρώτον από το feedback που πήραμε από την αγορά, από το feedback που πήραμε από εμπόρους, από το feedback που πήραμε από τους καταναλωτές και από την πολύ ενδελεχή ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς, βλέποντας δηλαδή διάφορες εταιρείες πώς εξυπηρετούν τους χρήστες τους στο εξωτερικό. Αυτά συνδυαστικά με το τι εμείς μπορούσαμε να προσφέρουμε εύκολα ως μια τεχνολογική εταιρεία και όχι ένα διοδοτημένο ίδρυμα, οδήγησαν στο μοντέλο που προσφέρουμε στο σήμερα, που είναι το Buy Now Pay Later με αυτόν τον πολύ πολύ απλό τρόπο. Οπότε εσείς ουσιαστικά πότε ξεκινήσατε, πότε είπατε ότι θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θέλουμε να δημιουργήσουμε τη FinLoop, τι κάνατε εσείς πριν δημιουργήσετε τη FinLoop, ποιο είναι το υπόβαθρό σας και το ακαδημαϊκό αλλά και το εργασιακό, και εσείς σαν Μάριος και εσείς σαν Αντώνης. Και πώς γνωριστήκατε. Ακριβώς.
Το δικό μου background λοιπόν είναι business economics με μαθηματικά. Σπούδασα στο Λονδίνο, στο University of East London. Και το 2014 γύρισα στην Ελλάδα. Μήγα στρατό, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και στη συνέχεια ήθελα να ξεκινήσω, ξέρεις, την καριέρα μου. Δεν είχαν πολλές επιλογές τότε, δεν κάνανε hiring οι εταιρείες και ειδικότερα στον τομέα του consulting, της συμβουλευτικής, όπως εντελώνει κτλ. Δεν κάνανε καθόλου. Οπότε υπήρχε ένα πρόγραμμα τότε, το Regeneration, που το γνωρίζετε. Ναι, ναι, του Κωνσταντίνου του Κίτζιου, που τον είχαμε και καλεσμένο σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Όπου είχα κάνει μια αίτηση ακούγοντας το από ένα ραδιόφωνο, εντελώς random, δηλαδή τελείωνε σε μια μέρα η διορία και πέτυχα τελικά. Δηλαδή με επέλεξαν να περάσω μια αξιολόγηση που ήταν μια για τα δεδομένα της Ελλάδας πολύ πρωτοποριακή αξιολόγηση, βάσει προτύπων από το εξωτερικό. Περάσαμε λοιπόν από αυτή τη διαδικασία και εγώ και παράλληλα κάπου στον κόσμο ο Αντώνης και συνδεθήκαμε μέσω λοιπόν αυτού του προγράμματος και έτσι βρήκα και εγώ την πρώτη μου δουλειά, η οποία ήταν στο συμβουλευτικό τομέα, σε ένα boutique consulting firm στην Αθήνα που λέγεται Octane και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το κομμάτι από την αρχή, το strategy και operations σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα δούλεψα με την Τράπεζα της Ελλάδος για να θέσουμε και να απλοποιήσουμε στη συνέχεια το νομικό πλαίσιο που πλέον διέπει τους διαχειριστές κόκκινων δανείων που ανέφερα προηγουμένως. Άρα είχες πάρει από εκεί πολύτιμες γνώσεις για τη FinLoop και στο νομικό κομμάτι. Έτσι, και στο τραπεζικό. Τότε δεν το ήξερες, αλλά το... Τότε δεν μου άρεσε καν. οπότε μέσα από αυτή την εμπειρία λοιπόν γνώρισα τον τομέα των χρηματοοικονομικών και το κακό ας πούμε κομμάτι του δανεισμού. Ήταν 3 χρόνια αυτή η εμπειρία, όπου δούλεψα με την Τράπεζα της Ελλάδος, με τις τράπεζες τις ίδιες για να χτίσουν διαχειριστές κόκκινων δανείων που όπως έχουν ήδη κάνει, αλλά και με επενδυτές κόκκινων δανείων, που τι είναι αυτοί, είναι επενδυτές ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία έρχονται και εξαγοράζουν τέτοια χαρτοφυλάκια για πολύ λιγότερα λεφτά από ότι είναι η πραγματική τους αξία κτήσης, προκειμένου να τα διαχειριστούν και να βγάλουν κέρδος από αυτό. Οπότε δούλεψα σε αυτό το οικοσύστημα περίπου 3 χρόνια και μετά πήγα σε ένα ιδιωτικό κεφάλαιο και εγώ το οποίο ήταν focused στο real estate, στα κίνητα, στο εμπορικό και στο οικιστικό κομμάτι. Αυτή είναι η πορεία μου πριν τη FinLoop και κάπου το 2019 ουσιαστικά ξεκινήσαμε και μιλάγαμε για την FinLoop με τον Αντώνη. Αλλά θα το αφήσω τώρα το χώρο να κάνει. Εσύ σου έκανε την πορεία από την κόλαση στον παράδεισο κατά κάποιο τρόπο. Πόπο. Ακριβώς αυτό βασίλειο. Να δούμε και την πορεία του Αντώνη τώρα. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Από τύχη θα πω. Δηλαδή, έβγαλα ένα καλό βαθμό στις Πανελλήνιες και σκεφτόμουν πού να μπω. Ήμουν ανάμεσα στους ηλεκτρολόγους και τους πολιτικούς μηχανικούς. Τελικά διάλεξα το δεύτερο, δυστυχώς. Έβγαλα τη σχολή και μετά και εγώ βρέθηκα στην κατάσταση να μπω στην αγορά εργασίας και δεν το είχαμε πει. Και εγώ έκανα απλά στην αίτηση την τελευταία μέρα. Έλα, την έστειλε ο πατέρας μου την τελευταία μέρα και έκανα απλά στο Regeneration, μέσα από το οποίο τελικά βρήκα και την πρώτη μου δουλειά, που ήταν σε ένα μεγάλο software house στην Ελλάδα. Οπότε πήρα πάρα πολύ γνώση από εκεί. Εδώ θυμήθηκα τώρα στο Regeneration, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τον Μάριο. Συζητήσαμε 3-3,5 ώρες, κάτι τέτοιο, για θεωρία παιχνίων. Γιατί είχαμε κάνει και οι δύο τη διπλωματική μας πάνω σε θεωρία παιχνίων. Ήσασταν καμένοι και οπότε, ναι, 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 και καήκαμε, πραγματικά. Οπότε ήμουν στο software house. Μετά ήθελα, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της διοίκησης, όπως και εσάς, φαντάζομαι. Ταιριάζει και με τη θεωρία των παιχνίων, δηλαδή έχει εφαρμογή. Εννοείται, εννοείται. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα οικονομικά και ήθελα να κάνω MBA. Οπότε κατάφερα και πήρα full υποτροφία για το International MBA στην ΑΣΟΕ. Επομένως, σταμάτησα την δουλειά για να κάνω το μεταπτυχιακό και πριν τελειώσω, by the way, το μεταπτυχιακό ήταν απίστευτη εμπειρία, καμία σχέση δηλαδή με την προηγούμενη σχολή. Μου άνοιξε τα μάτια. Ναι, μου άνοιξε τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά και η σχολή του μηχανικού σε βοηθάει πάρα πολύ να αναπτύξεις έναν τρόπο σκέψης, να βελτιωθείς, να μάθεις πράγματα. Οπότε ήρθε να συμπληρωθεί και πριν τελειώσω πήγα στην Accenture, που είναι
μια μεγάλη συμβουλευτική και δούλεψα στον χρηματοοικονομικό τομέα, δηλαδή για τράπεζες πρακτικά στην Ελλάδα και έπιασα από την πρώτη μέρα για μια συστημική τράπεζα στην Ελλάδα την ανοιχτή τραπεζική, αλλά από τη μεριά της τράπεζας. Έπρεπε να χτιστεί όλη αυτή η υποδομή για να μπορεί να υποστηριχθεί αυτό που πλέον αξιοποιούμε εμείς ως FinLoop. Επομένως, το είδα από την πρώτη μέρα, είδα πώς λειτουργεί, το αίσθησα από τη μεριά της τράπεζας και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να το αξιοποιήσω κιόλας από την άλλη πλευρά. Εντάξει, όταν έχεις γνωρίσει και ένα άτομο και πρώτη φορά έχετε μιλήσει για θεωρία παιχνίων, ξέρεις ότι μαζί του κάποια στιγμή θα κάνεις κάτι. Δεν γίνεται να. Δεν θα πηγαίνετε μόνο για καφέ, ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με τον Μάριο συζητάγαμε για επιχειρηματικότητα πολύ πριν προκύψει καν η ιδέα της FinLoop. Είχαμε και δύο το μικρόβιο, σκεφτόμασταν πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι δικό μας, οπότε συζητάγαμε πολύ καιρό. Και κάποια στιγμή πραγματικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήταν και η τεχνογνωσία που κουβάλαγε ο καθένας και το μεράκι, αλλά και η ομάδα που καταφέραμε να χτίσουμε πολύ γρήγορα, ξεκινώντας από τον Κυριάκο που είπαμε πριν και τον Στέλιο, που είναι στο κομμάτι το τεχνολογικό, στη FinLoop, και ξεκινήσαμε τη FinLoop. Το κομμάτι της πανδημίας, πώς το διαχειριστήκατε? Σας έκανε κακό, σας έκανε καλό, επιτάχυνε κάποια πράγματα που θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως? Πώς έκατσε? Επί της ουσίας, όταν ήρθε η πανδημία, εμείς ακόμα δεν είχαμε στήσει την επιχείρηση. Η επίδραση που μπορεί να είχε είναι ότι γνώρισε το ηλεκτρονικό εμπόριο μια πολύ μεγάλη αύξηση και όταν ήρθαμε εμείς να φέρουμε τη λύση και να κάνουμε focus, να επικεντρωθούμε αρχικά στο online εμπόριο, παρόλο που προσφέρουμε την υπηρεσία μας και σε φυσικά καταστήματα, κάπως ήρθε να δέσει. Δηλαδή όλη αυτή η έμπορη και όλη αυτή η αυξημένη δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο χρειαζόταν μια λύση σαν τη δική μας. Νομίζω μας βόλεψε λίγο ωστόσο, γιατί... Δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι. γιατί, εντάξει, προφανώς είχαμε ξεκινήσει να το δουλεύουμε σαν project παράλληλα με τις δουλειές μας. Οπότε το γεγονός ότι ήμασταν work from home mandated από την πανδημία ήταν, εντάξει, θα το... Μάνα εξ ουρανού. Ναι, μάνα εξ ουρανού. Η διαδρομή σας είναι και το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλα είναι ένας συνδυασμός και της προσωπικής δουλειάς και της ιδέας που έχεις και των γνώσεων, αλλά είναι και πολύ σημαντικός ο παράγοντας της τύχης, ότι κάποια πράγματα πρέπει να σου έρθουν στο σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή. Είναι δηλαδή περισσότερο αυτό που λέμε timing, εμπεριέχει και λίγο το στοιχείο της τύχης, δηλαδή η τύχη το να βρει ο πατέρας στο Regeneration, εκεί πέρα να γνωρίσεις τον Μάριο, να δουλέψετε στους τομείς που δουλέψατε, που στην αρχή φαντάζομαι δεν είχατε σχεδιάσει κάτι τέτοιο, δεν μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας όταν ξεκινούσατε τις σπουδές, ότι θα κάνετε αυτά που κάνατε. Και είναι και το κομμάτι βέβαια το ότι από κάτι δύσκολο, ουσιαστικά από μια δυσκολία, τόσο προσωπική όσο και της αγοράς, μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή από κάτι που δεν σου άρεσε και ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι δικό σου, και από ένα πρόβλημα το οποίο γνώρισες μέσα από αυτή τη δουλειά ότι υπάρχει στην αγορά και στην κοινωνία. Γιατί είναι και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μέσα στα κόκκινα δάνεια ήσουν. Οπότε μέσα από εκεί ουσιαστικά γεννήθηκε η ιδέα. Δηλαδή, μέσα από τις δυσκολίες έρχεται η ιδέα, αλλά θέλει και την εύνοια της τύχης. Αυτό θέλω να πω. Ισχύει αυτό και η τύχη είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Γι' αυτό και λένε ότι και στις startups το timing είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της επιχείρησης. Εν τούτης, υπάρχει και το ρητό ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Πρέπει και όλοι μας να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις και τις γενναίες αποφάσεις πολλές φορές, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που ονειρευόμαστε. Εσείς θεωρείτε ότι βρίσκεστε στο δρόμο του να πετύχετε αυτά που ονειρεύεστε? Γιατί φαντάζομαι ότι είστε ακόμα σε φάση ανάπτυξης, δεν μπορείτε να πείτε ότι ναι, τα πετύχαμε, αλλά νιώθετε ότι είστε σε αυτό το δρόμο. Είναι αυτό που θέλατε να κάνετε, αλλά μπορεί να μην το ξέρετε ότι το θέλατε. Εγώ 100%. 100%. Κάνουμε συνεχώς τις συζητήσεις αυτές, καλά και εκτός της οικογένειάς μας και στους συντρόφους μας. Εγώ αναφέρω ότι πολύ πρόσφατα, ας πούμε, με ρώτησε η κοπέλα μου τι θα ήθελες να κάνεις, παιδί μου, και δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Δηλαδή, με όλα του τα κακά, τα καλά κάνουν payback τα πάντα. Ό,τι δηλαδή επενδύεις, ό,τι πίεση τρως, ότι στεναχώρια μπορεί να υπάρχει σε αυτή την κατάσταση, είναι όλο payback. Το investment είναι πολύ. Είναι κοντά στη φιλοσοφία του Mark Manson αυτό που είπες, ότι η ζωή πάντα έχει τα προβλήματα και εσύ πρέπει να διαλέξεις ουσιαστικά ποια προβλήματα θα έχεις. Αν δηλαδή αξίζει βασικά αυτό το πρόβλημα με βάση την ανταμοιβή που έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μπορέσεις να μπεις και μια ισορροπία σε αυτή την τρέλα τώρα. Ναι. Είναι πραγματικά
αυτού του είδους η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη εμπειρία, πολύ απαιτητική. Οπότε πρέπει να βρίσκεις και τους μηχανισμούς ισορροπίας, ώστε να συνεχίσεις να το κάνεις αποδοτικά και αυτό που λέμε μαραθώνιο, ναι, να τον τρέχεις και να το καταφέρνεις σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου. Και ειδικά έχετε και δικιά σας ομάδα, έχετε και VCs από πίσω, Engine Investors, έχετε όλη την εμπειρία μια startup στο tech κομμάτι. Ναι. Αυτό ήταν ένα ταξίδι μέχρι να τους βρεις και είχε όντως και αυτή τη δυσκολία του. Και τώρα ακόμα δεν είναι ότι έχουν φύγει αυτές τις δυσκολίες. Πάντοτε, επειδή είναι η φύση της δουλειάς έτσι, πρέπει να βρίσκεις και τους επόμενους επενδυτές και τους επόμενους επενδυτές και την καλύτερη ομάδα και να ανεβάζεις την υφιστάμενη ομάδα την οποία έχεις και δουλεύεις μαζί της. Γιατί είναι άνθρωποι που έχουν εμπιστευτεί, είναι πάρα πολύ καλοί όλοι τους ταλέντα και έχει νόημα να μπορείς να βρίσκεις τους τρόπους συνεχώς να γίνεσαι και εσύ καλύτερος και η ομάδα να γίνεται καλύτερη. Και εσύ φέρνεις τα επόμενα λεφτά και η ομάδα φέρνει τη δουλειά. Για το μέλλον, μιας και μιλάμε τώρα, έχετε σαν στόχο την εξαγορά. Μιλήσαμε προηγουμένως στην αρχή του επεισοδίου για μια εταιρεία αντίστοιχη με εσάς, την οποία την εξαγόρασε η Apple. Εσείς το έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποια στιγμή να εξαγοραστείτε από μια μεγαλύτερη εταιρεία? Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό σενάριο για μια startup. Συμβαίνει πολύ συχνά και είναι πολύ φυσικό και οργανικό να έρθει κάποια στιγμή στον κύκλο ζωής της. Εν τούτης, εμείς δεν το σκεφτόμαστε καθόλου έτσι. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε, σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να το φτάσουμε σε unicorn status και είμαστε πάνω κατά πάνω. Δουλεύουμε σε αυτό. Αν προκύψει κάτι στο μέλλον, καλώς να έρθει, αλλά εμείς το σκεφτόμαστε καθαρά ως κάτι που το αναπτύσσουμε ή κάτι δικό μας. Ναι, δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Οπότε γενικά εσείς, ιδίως σαν startupper και γενικά όλη η ομάδα σας, ποια είναι η δικιά σας κουλτούρα, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος που σκέφτεστε και κινείστε και σας έχει βοηθήσει να φτάσετε τόσο γρήγορα στο σημείο το οποίο έχετε φτάσει? Μια πολύ βασική αξία θα έλεγα ότι είναι οτιδήποτε είναι σχετικό με το learning, με το να μαθαίνουμε πράγματα, με το να γινόμαστε καλύτεροι, με το να αναπτυσσόμαστε. Αυτό αφορά 100% το κομμάτι της εταιρείας, δηλαδή να έχουμε τους σωστούς μηχανισμούς ώστε οι άνθρωποι μέσα στην εταιρεία να γίνονται καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε, το έχουμε δει δηλαδή και σε παλιότερες δουλειές, όπου κάποιος συνηθίζει να κάνει κάτι, είναι σχετικά καλός, το έχει μάθει και τον αφήνουμε εκεί. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική, θέλουμε συνεχώς οι άνθρωποι μας να γίνονται καλύτεροι και θέλουμε να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος γενικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτό που έχουμε δει, ότι ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεσαι ατομικά είναι ταχύτατος και δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο. Επομένως, το κομμάτι αυτό είναι σημαντικό για εμάς και έχει αντίκτυπο και στους πελάτες μας, γιατί θέλουμε και οι έμποροι να καταλαβαίνουν την υπηρεσία μας και να μπορούμε να τους βοηθάμε να βελτιωθούν όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και αυτό που αναφέραμε πριν, τους καταναλωτές, να ξέρουν τι κάνουν, να καταλαβαίνουν και να παίρνουν τελικά τις βέλτιστες αποφάσεις με βάση το δικό τους συμφέρον. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει όλους σαν ομάδα και είναι μία από τις βασικές μας αξίες επίσης, όπως το learning, είναι η αποφασιστικότητα και το γεγονός ότι κάνουμε πράγματα, δεν κάνουμε αναλύσεις. Δηλαδή, προσπαθούμε να μην κρατάμε, μάλλον να κάνουμε την ανάλυση στο βαθμό τον οποίο αυτό μας βοηθάει για να μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση, αλλά μετά αυτό το οποίο κρίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα και είναι η ουσία της startup είναι η εκτέλεση. Οπότε πρέπει να είμαστε δηλαδή αποφασιστικοί στον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε πράγματα και τα εκτελούμε με πάρα πολύ καλό και γρήγορο τρόπο. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ο πιο αποδοτικός πάντα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει και έχουμε δει ότι είναι αυτός ο οποίος δουλεύει για να αναπτύξουμε την εταιρεία και να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Είναι άλλος κόσμος. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει ο Μάριος είναι άλλος κόσμος με αυτό που είχαμε μάθει στις δουλειές μας και αυτό που όλοι βιώνουν στις εταιρείες που βρίσκονται. Δηλαδή, αυτό που έχει συνηθίσει είναι ένας πολύ οργανωμένος, αργός συνήθως τρόπος να κάνουμε μια ανάλυση. Πολύ συχνά η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει καν τους τελικούς χρήστες και πελάτες, οπότε δεν είναι ουσιαστική. Και σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα τελικό προϊόν που θα εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο. Οπότε ξαφνικά βρίσκεσαι στον κόσμο των startups. Που δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να έχεις αυτό που λέει ο Μάριος 100% αποφασιστικότητα και ταχύτητα για να πετυχαίνεις πράγματα. Και υπάρχει και μια μικρή πρόκληση εδώ, ότι πρέπει να το περνάς αυτό και στους ανθρώπους της εταιρείας. Που αντίστοιχα και αυτοί κουβαλάνε τις δικές τους εμπειρίες. Οπότε πρέπει κάπως να φύγουν από αυτό και να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της startup. Και αυτό πιστεύουμε ότι κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται
Και εννοείται ότι και εμείς έχουμε και ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης να το κάνουμε να πάει τρένο. Και η ταχύτητα, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι αναφέρεται και σε projects τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να σκοτώσεις γρήγορα για να μην σου φάνε άλλο χρόνο και χρήμα. Ναι, σας έχει προκύψει κάτι τέτοιο τώρα. Όχι project, ενώ τη φίλη, κάτι. Για παράδειγμα, ένα κλάδο στον οποίο θέλετε να επεκταθείτε ή κάτι παρόμοιο. Ναι, έχει τύχει αυτό. Είχαμε έναν κλάδο τον οποίο εξετάσαμε λίγο και κάναμε, φάγαμε λίγο χρόνο να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να δώσουμε σαν αξία και μετά, δεδομένες και της κουλτούρας εσωτερικά της ομάδας, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε σε μια που θα, πιστεύω θα ήταν πολύ καλή συνεργασία, γιατί δεν ήταν σύμφωνοι με τις δικές μας αξίες. Οπότε ναι, το έχουμε σε αυτό σαν λογική. Αυτό είναι έτσι ένα κομμάτι πολύ ενδιαφέρον, το ότι μας καθοδηγούν πολλές φορές οι αρχές μας και οι αξίες. Στο κομμάτι αυτό που αφορά το αν επί της ουσίας βρήκαμε ένα εμπόδιο μπροστά μας ή βρήκαμε κάτι το οποίο δεν λειτουργεί και το αφήσαμε, και αυτό έχει τύχει. Και είναι πολύ σημαντικό όταν σκέφτεσαι κάτι να μην το δημιουργείς στο μυαλό σου και να το υλοποιείς μετά από πολύ χρόνο και μετά να δεις ότι στην αγορά δεν έχει απήχηση. Πρέπει πολύ γρήγορα να έχεις το λεγόμενο MVP, Minimum Viable Product, να βγαίνεις γρήγορα στην αγορά για να πάρεις feedback και όταν δεν αποδίδει να το σκοτώνεις, όταν βλέπεις ότι αποδίδει γιατί περιλαμβάνει το core value, τη βασική αξία που φέρνεις στον πελάτη σου, να το αναπτύσσεις, να το μεγαλώνεις, να το κάνεις πιο αποδοτικό, πιο παραγωγικό και με περισσότερα features. Οπότε έχετε πάρει πάρα πολλά μαθήματα. Νομίζω ότι από τότε που ξεκινήσατε τη FinLoop, ουσιαστικά μάθετε όσα πράγματα είχατε μάθει μέχρι την τότε, στη μέχρι τότε διαδρομή σας και πολλά περισσότερα. Και έχετε ακόμα να μάθετε πολλά. Ναι. Πόσο χρόνο είστε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το είπαμε. Εγώ είμαι 32. Εγώ 29. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινήσατε από αυτή την ηλικία, ότι δεν είπατε εντάξει να το αφήσουμε για πιο μετά, να αποκτήσουμε εμπειρία, γιατί όντως θα μπορούσε αυτή η ιδέα να έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και εν τέλει κάποιος άλλος θα την είχε βγάλει. Γιατί στην επιχειρηματικότητα και στις startups δεν υπάρχει η μοναδική ιδέα. Αν το έχεις σκεφτεί εσύ, σίγουρα το έχει σκεφτεί και κάποιος άλλος. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι από ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, από κάτι κακό, προκύπτει μια καλή ιδέα. Άρα, αν όλοι ζούνε αυτό το κακό, σίγουρα και αρκετοί έχουν τη συγκεκριμένη ιδέα. Αλλά είναι το να βγεις, να μην είσαι ο thinker που είπαμε, αλλά να είσαι ο doer και πραγματικά να το κάνεις πράξη όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά με ένα έτσι καλό επίπεδο, σίγουρα. Και αν αυτό ισχύει για μας, πόσο μάλλον για εσάς, που ξεκινήσατε από τα 18, 19. 18, όχι, ναι, στα 19 ξεκινήσαμε. Αλλά να είναι και λίγο αυτό, πώς θα στα φέρει η ζωή, ότι ξεκινάς κάτι και μετά βλέπεις την πορεία, πώς αυτό εξελίσσεται, πώς μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς, δεν μπορείς να καταλάβεις πού θα φτάσει αυτό. Ναι. Και δεν ξέρω αν εσείς το είχατε φανταστεί, το είχατε σκεφτεί που θα φτάσει. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης. Yeah. Δηλαδή το ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει μια αβεβαιότητα, η οποία όμως είναι παραγωγική, είναι δημιουργική και συναρπαστική στο τέλος της μέρας. Γιατί όταν θες να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα, πρέπει να είσαι πολύ ανοιχτός σε αυτή την αβεβαιότητα, να την αγκαλιάζεις και να καταφέρνεις πάνω σε αυτή να χτίζεις πράγματα, να δοκιμάζεις πράγματα. Είναι απαραίτητο στοιχείο. Επίσης, κάτι το οποίο μας έχουν πει στο παρελθόν και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Ήταν ένας VC στο Λονδίνο ότι δεν βγάζει νόημα να μην πάρεις όλα τα ρίσκα τα οποία μπορείς τώρα. Πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια, πριν συμβούνε πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αφήσεις για να το κάνεις πιο μετά και να το κάνεις overthink, overthink, overthink. Τώρα πρέπει να πάρεις όλα τα ρίσκα, τώρα που είσαι νέος, δεν έχεις τίποτα να χάσεις, δεν έχεις υποχρεώσεις. Οπότε είναι η πιο productive παραγωγική ηλικία για να χτίσεις κάτι το οποίο αύριο μεθαύριο θα μπορεί να σου δώσει πολλαπλάσια από ό,τι σου παίρνει. Συμφωνώ πολύ σε αυτό. Είναι όντως αυτό που λες, μια πολύ ωραία ηλικία, πολύ παραγωγική. Εμένα μου αρέσει να σκέφτομαι και ότι δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Okay. Δηλαδή ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος, ανεξαρτήτως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ανεξαρτήτως το πόσο μεγάλος είναι, μπορεί να πάρει μια πολύ ωραία απόφαση και να καταφέρει κάτι. Και στο τέλος της μέρας, πιστεύω ότι ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή και δεν είναι απαραίτητα μια αλληλουχία συγκεκριμένων milestones τα οποία πρέπει να ακολουθήσει για να καταφέρει το στόχο του. Μπορεί να είναι μια πολύ διαφορετική διαδρομή. Είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει λίγο και στο Regeneration, να θυμάσαι. Που έλεγε ο Βασίλης για τη διαδρομή της ζωής και πώς μπορεί να έχει πισωγυρίσματα και να πηγαίνει σε άλλο δρόμο. Το βιωματικό βιογραφικό. Copyright Βασίλης Βασιλιάδης, το οποίο ουσιαστικά ναι, μας είχε βάλει σε αυτό το training να ζωγραφίσουμε σε έναν άξονα χύψη την πορεία της ζωής μας
όπως εμείς την έχουμε νιώσει, όπως την έχουμε βιώσει. Και είχαμε κάτι γραφήματα, ξέρω εγώ, έτσι, ξέρεις. Λίγο κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, που ουσιαστικά αυτό αποτύπωνε τη συναισθηματική μας κατάσταση, θα πω. At any point in time. Αυτό, για την ακρίβεια, είναι κάτι το οποίο με είχε σοκάρει τότε και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση για το πώς έχω βιώσει, ας πούμε, τη ζωή μου μέχρι εκείνο το σημείο. Ήταν πολύ... Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι επί της ουσίας η προσωπική ανάπτυξη, το καταλαβαίνεις και το βλέπεις οπτικά σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να αποτυπωθεί γραμμικά. Δηλαδή, μπορεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να οριμάζεις σαν άνθρωπος, να καταλαβαίνεις ποιος είσαι, να καταλαβαίνεις τι σου αρέσει και ξαφνικά σε μια πιο μεγάλη ηλικία να κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι αν το είχες επιχειρήσει απαραίτητα πιο μικρός θα έχεις καταφέρει το ίδιο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ακολούθησες τη δική σου διαδρομή, τη δική σου βέλτιστη πορεία. Και ελπίζω ότι η δική μας βέλτιστη πορεία είναι αυτό που κάνουμε. Και φυσικά να έχει αυτό το. Να τίνεις το άπειρο, όπως είναι και το σήμα που έχετε στη Finloop. Σωστό. Το οποίο είναι πολύ, πολύ εύστοχο. Όμως, αν έχεις παρατηρήσει, είναι Finloop με OU. Ναι. Γιατί το σήμα του απείρου σπάει. Το δικό μας όραμα και το πώς ξεκινήσαμε είναι ότι θέλαμε να σπάσουμε ακριβώς αυτό, τη λούπα του τοξικού χρέους. Το ότι ξεκινάς. Παίρνεις πίστοση, δεν μπορείς να την αποπληρώσεις και είτε ανατοκίζονται τα ποσά όπως είπαμε πριν, ή λαμβάνεις άλλη πίστοση για να την καλύψεις. Οπότε θέλαμε να αποτυπώσουμε, ακόμα και σε επίπεδο logo, το ότι ο χρήστης λαμβάνει πίστοση, την αποπληρώνει και μετά δεν μπαίνει πάλι στη λούπα, σπάει η λούπα, γι' αυτό είναι με you. Α, είναι και το φίνο, ότι ουσιαστικά τελειώνει τη λούπα. Ακριβώς. Τώρα μόλις κατάλαβα το όνομα. Ακριβώς. Είναι ωραίο όνομα, εμπορικό. Ναι. Είναι ακριβώς το τέλος της λούπας. Αυτό ήταν δηλαδή το όνομα. Και το U ήταν για να σπάσει αυτή η λούπα, να μπορέσει ο χρήστης, αφού λάβει την πίστοση, να συνεχίσει τη ζωή του. Πιστεύετε ότι θα έρθει κάποια στιγμή το σημείο που αυτή η λούπα γενικά στο κομμάτι της οικονομίας της χώρας θα τερματιστεί? Δηλαδή, έχεις δουλέψει και εσύ στον τομέα των κόκκινων δανείων. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Αν μπορούμε όντως να κάνουμε κάτι για να σταματήσει όλη αυτή η λούπα του χρέους. Το οποίο επηρεάζει την οικονομία μας. Εξαιρετικά δύσκολη ερώτηση. Θεωρώ ότι ναι, δεν είναι λύση που θα έρθει σε μια γενιά. Γιατί προφανώς το πρόβλημα έχει συσσωρευτεί για πολλές γενιές. Που σημαίνει, μάλλον κατά επέκταση, αυτό θέλει να το πιάσεις από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πας σε πολύ νεαρές ηλικίες, να ξεκινήσεις να κάνεις training πάνω στο πώς μπορείς να χειριστείς τα χρήματα στην πρακτική σου ζωή, στην καθημερινότητά σου, γιατί δυστυχώς είναι ένα εργαλείο, ένα skill το οποίο δεν το έχουμε βγαίνοντας από το σχολείο, πόσο μάλλον από το πανεπιστήμιο, πολύ λίγοι μπορεί να το έχουν. Λείπει οικονομική παιδεία. Δεν υπάρχουν μαθήματα στο σχολείο από τις πιο μικρές τάξεις που να εξηγούν κάποια πράγματα. Και ίσως αυτό να δυσκολεύει εσάς να βρείτε χρήστες. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί να τους συμφέρει να πληρώσουν δόσεις. Δηλαδή, κανείς σχεδόν δεν ξέρει την διαχρονική αξία του χρήματος. Τώρα, ίσως με τον πληθωρισμό, λίγο κάπως εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί εκπαιδευόμαστε δυστυχώς στα δύσκολα, που καταλαβαίνει ότι όταν μήνα με το μήνα αυξάνεται ο πληθωρισμός, το συμφέρει όταν βρει κάτι σε μια χαμηλότερη τιμή, τότε να το πληρώσει. Οπότε, αν δεν έχει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να βάλει δόσεις, τον συμφέρει, γιατί αν αποταμίευε για να το αγοράσει μετά από 4 μήνες ή 5 μήνες, θα ήταν πιο ακριβό. Ισχύει. Σίγουρα αυτό που λες είναι πολύ περίπλοκο πρόβλημα και πολύ παραμετρικό για να μπορέσουμε εύκολα να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να πούμε ότι μπορούμε να το λύσουμε. Αλλά εμείς από τη δική μας μεριά σίγουρα μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό, στην οικονομική παιδεία. Γι' αυτό και έχουμε όλη αυτή τη λογική που αναλύσαμε πριν, ότι εξηγούμε στον καταναλωτή τι κάνει. Είναι ένα κομμάτι οικονομικής παιδείας και αυτό που και εμείς από τη δική μας πλευρά μπορούμε να συνεισφέρουμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε. Είναι πολύ ωραίο σημείο αυτό να σταματήσουμε αυτή την πολύ υπέροχη κουβέντα που έχουμε δώσει το αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Επομένως, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να δείτε όλα τα άλλα podcast και τα βίντεο που θα έρχονται στο μέλλον. Επίσης, άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Finloop, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε εσείς να τη χρησιμοποιήσετε, θα βρείτε όλα τα links κάτω στην περιγραφή. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.